Θα πάμε, κύριε Υπουργέ, λιγάκι στον πανέμορφο μα και πολύπαθο Εύρο, καθώς όπως πολύ καλά γνωρίζετε από τις 19 του φετινού Αυγούστου και για δύο εβδομάδες και πλέον μια μεγάλη πυρκαγιά κατέκαιγε την περιοχή του Εύρου κάνοντας τάχτη 800.000 στρέμματα δασικής έκτασης, ανάμεσα στα οποία δυστυχώς και 46.000 στρέμματα μέσα στο εκπληκτικό Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Η φετινή μάλιστα καταστροφική πυρκαγιά εκεί στον Εύρο συμπλήρωσε δυστυχώς το καταστρεπτικό έργο της περσινής αντίστοιχης πυρκαγιάς. Προσέξτε τώρα, λίγες μέρες μόλις μετά, στις 20 δηλαδή του Σεπτέμβρη του 2023, και ενώ το καμένο δάσος της Δαδιάς ακόμη κάπνιζε, έρχεται μια κρατική υπηρεσία, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, και βγάζει μια απόφαση με την οποία δίνει άδεια, ακούστε, εγκατάστασης αιωλικού σταθμού, ανεμογεννήτριες δηλαδή, μέσα σε αυτή την καμένη έκταση. Και μάλιστα συγκεκριμένα μέσα σε περιοχή η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως ζώνη ειδικής προστασίας, Natura δηλαδή, στο νότιο δασικό σύμπλεγμα του Εύρου. Η πρόκληση και το θράσος είναι ασφαλώς κολοσσιαία. Γι' αυτό και είναι τεράστια και η κατακραυγή απέναντι σε αυτήν την απόφαση. Λίγες λοιπόν μέρες μετά, 6 μέρες, στις 26 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθώντας να χειραγωγήσει και να αμβλύνει αυτές τις αντιδράσεις, τις δικαιολογημένες απόλυτα φυσικά, προχωρεί εσπευσμένα σε μια αναστολή, μέχρι ένα χρόνο λέει, της υλοποίησης έργων και εργασιών στο καμένο δάσος της Δαδιάς και ανακοινώνει μια προσωρινή, προσέξτε, προσωρινή αναστολή της άδειας εγκατάστασης ανεμογεννητριών μέσα σε αυτό. Χωρίς να πάψει ποτέ να ισχυρίζεται ότι η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, τελειώνω, στο πάρκο της Δαδιάς είναι μια επιτρεπτή επέμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής και λοιπής νομοθεσίας. Τώρα, τι να σχολιάσει κανείς για όλο αυτό? Δεν το λες ούτε φιλικό προς το περιβάλλον, ούτε βέβαια το λες και πράσινη ανάπτυξη. Μαύρη ίσως. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε ως κυβέρνηση και σας ζητάμε μάλλον, σας ζητάμε άμεσα να ακυρωθεί, αυτή είναι η σωστή λέξη, να καταργηθεί αυτή η απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης με την οποία επιχειρείται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών μέσα σε ένα δάσος που ακόμη καπνίζει. Τι θα κάνετε να αποκατασταθεί ο βιότοπος της αναπαραγωγής αυτών των σπάνιων αρπακτικών που βρίσκονται σε αυτό το δάσος και τι θα κάνετε για να ενισχύσετε και με χρήματα αλλά και με προσωπικό το δασαρχείο του Σουφλίου, το οποίο έχει, ας το ακούσει αυτό ο κόσμος, έχει 4 δασοφύλακες για 800.000 στρέμματα δάσους, αναλογώντας τον καθένα 200.000 στρέμματα να φυλάξει. Ας μην το χαρακτηρίσω. Τι θα κάνετε να ενισχύσετε αυτό λοιπόν το δασαρχείο με τουλάχιστον, όπως γράφουμε στην ερώτηση, 10 δασολόγους, 40 δασεργάτες, 15 δασοφύλακες, έτσι ώστε να υλοποιηθούν και αυτά τα έργα της διαχείρισης και της αποκατάστασης αυτού του καμένου δάσους. Περιμένουμε την απάντησή σας με μεγάλη προσοχή. Ευχαριστώ. Κύριε Σκυλακάκη, έχετε το λόγο για τα επόμενα 3 λεπτά. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, κυρία Πρόεδρος και κύριε συνάδελφε. Τα πραγματικά περιστατικά είναι ότι η συγκεκριμένη αδειοδότηση από πλευράς της συλλογικής απόφασης στην οποία στηρίχθηκε η αποκεντρωμένη είχε δοθεί πριν από την πυρκαγιά. Η αποκεντρωμένη επικύρωσε ουσιαστικά αυτή την απόφαση που είχε ληφθεί πριν από την πυρκαγιά και το Υπουργείο ήρθε, μόλις έγινε αυτό γνωστό, και είπε ότι υπάρχει αναστολή η οποία θα έχει καταρχήν διάρκεια μέχρι ένα χρόνο και στο ενδιάμεσο θα υπάρξει μια επιστημονική μελέτη για να δούμε εάν και τι πρέπει να συνεχίζεται σε δραστηριότητες οικονομικές σε αυτή την περιοχή που επλήγει. Επίσης, να πούμε ότι ευτυχώς η καταστροφή που είναι πολύ μεγάλη που έγινε στη Δαδιά
έχει αφήσει και πάρα πολλές συστάδες οι οποίες δεν έχουν πειραχτεί. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στην επόμενη φάση, δηλαδή μέσα στην καμένη έκταση έχουμε πολλές συστάδες που τα δέντρα έχουν κρατηθεί, για να δούμε ποια θα είναι η ταχύτητα της φυσικής αναγέννησης στην περιοχή. Η δική μας πολιτική είναι πολιτική που θεωρεί ότι τον πρώτο λόγο σε αυτές τις περιπτώσεις έχει η επιστήμη. Δηλαδή, τι ακριβώς παρέμβαση έχουν οι ανεμογεννήτριες σε μία περιοχή. Πρέπει αυτό να στοιχειοθετείται επιστημονικά, έτσι ώστε η προστασία του περιβάλλοντος να είναι αποδεδειγμένη και όπου είναι ανάγκη να υπάρχει και το αντίστοιχο περιβαλλοντικό ισοδύναμο για τις τυχόν αδυναμίες που έχει σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος μία οποιαδήποτε παρέμβαση, είτε αφορά ανεμογεννήτριες, είτε φωτοβολταϊκό, είτε λατομία, είτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να πρέπει να παρεμβαίνει σε δασικές περιοχές. Εδώ πρέπει να έχουμε την εξής πραγματική εικόνα. Η Ελλάδα έχει περίπου 76 εκατομμύρια στρέμματα δασικών περιοχών. Έχει 27% της γης να είναι σε περιοχές Natura. Οι περιοχές Natura καταλαμβάνουν τεράστιες περιοχές σε νομούς με πάρα πολύ κόσμο που ζει και δρά εκεί πέρα. Η ευρωπαϊκή πολιτική, την οποία και με πιστότητα εφαρμόζουμε, αναζητά μία, και το Ελληνικό Σύνταγμα, μία ισόρροπη σχέση μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία πρέπει να υπάρχει εις πάσα περίπτωση, και των ανθρωπογενών παρεμβάσεων. Και αυτή τη σχέση θα υπηρετήσουμε και σε αυτή την περίπτωση, αλλά αφού πρώτα έχουμε τα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία θα υποστηρίξουν την όποια απόφασή μας. Κύριε Δελή, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. 3 λεπτά. Ναι, κύριε Πρόεδρε, να τα πάρουμε με τη σειρά, λοιπόν. Πράγματι, έτσι έγιναν τα γεγονότα. Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων έγινε πριν από την πυρκαγιά. Ήρθε όμως αυτή η κρατική υπηρεσία, η αποκεντρωμένη διοίκηση, και αφού έγραψε στα παλιά της κυριολεκτικά παπούτσια την αρνητική γνωμοδότηση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών του ΟΦΗΠΕΚΑ, επικύρωσε την εγκατάσταση. Βλέπετε εσείς τις αντιδράσεις, οι οποίες είναι βέβαια μεγάλες και δικαιολογημένες απόλυτα, και αναστέλλεται, δεν καταργείται, δεν ακυρώνεται. Μόλις πριν από λίγο αφήσατε να εννοηθεί ότι αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστημα και αφού γίνει μία μελέτη, θα σας πω για αυτήν, δεν αποκλείεται να αδειοδοτηθεί εκ νέου η εγκατάσταση ανεμογεννητριών μέσα σε αυτό το καμένο δάσος. Πρόκειται, να το πούμε καθαρά, να το πούμε ανοιχτά, πρόκειται για έναν προφανή αλλά απαράδεκτο πέρα για πέρα πολιτικό ελιγμό από την κυβέρνηση σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Και δεν είναι βέβαια και ο μόνος. Γιατί νομίζω ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες επιστημονικές τεκμηριώσεις για να σκεφτεί κάποιος ότι δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες σε μια περιοχή προστατευόμενη όπως Natura, πολύ δε περισσότερο σε μια περιοχή η οποία έχει καεί. Έχει δηλαδή τραυματιστεί, έχει τρωθεί το φυσικό περιβάλλον, τα πτηνά και τα ζώα έχουν φύγει και την ώρα που εμείς χρειάζεται εκεί να αναδασώσουμε για να τα προσκαλέσουμε να έρθουν ξανά πίσω, εμείς θα πάμε να κάνουμε εργασίες, θα τσιμεντώνουμε, θα ανοίγουμε δρόμους. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το καλύτερο, η καλύτερη μέθοδος για την αναζωογόνηση του δάσους και της ορνηθοπανίδας. Στέκομαι σε αυτήν την ορνηθοπανίδα, γιατί αυτό το δάσος της Δαδιάς, κύριε Υπουργέ, είναι το πιο σημαντικό καταφύγιο των πιο σπάνιων αρπακτικών σε όλη την Ευρώπη. Μαυρόγυπα, Σόρνιο, Ασπροπάρης και τόσα. Αυτός ο βιότοπος λοιπόν έχει τρωθεί, έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από αυτές τις δύο συνεχόμενες πυρκαγιές. Έχει καεί περίπου το 65% της έκτασης του Εθνικού Πάρκου και έχουν καεί, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, οι δύο στις τρεις φωλές του Μαυρόγυπα. Και εσείς λοιπόν έρχεστε εδώ και την ώρα που... Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω βέβαια για τη σημασία της ορνηθοπανίδας για το περιβάλλον. Έρχεστε εδώ και δεν δηλώνετε ανοιχτά το αντίθετο. Λέτε ότι θα γίνει μια μελέτη και μπορεί να
επιτρέψουμε την αδειοδότηση των ανεμογεννητριών. Κοιτάξτε, προφανώς αυτό που έχετε στο μυαλό σας είναι αυτό. Σας καθοδηγεί όλη αυτή η περιβόητη πράσινη ανάπτυξη, η οποία βεβαίως θα οξύνει τα προβλήματα στο συγκεκριμένο δάσος και όχι μόνο. Και επιμένετε κι εσείς, όπως βέβαια και οι προηγούμενοι από εσάς, να υλοποιείτε με κάθε τρόπο, έστω και με επιστημονικοφανή τρόπο, με την αξιοποιώντας μελέτες, κατά παραγγελία, συνήθως, να επιμένετε στην με κάθε τρόπο υλοποίηση της καταστροφικής για το περιβάλλον, για τα δάση, για την ορνηθοπανίδα πολιτικής της πράσινης ανάπτυξης. Στέκομαι σε αυτήν, γιατί είναι η καραμέλα των κυβερνήσεων, η καραμέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε κάτι όμως? Όταν προωθείται η καρκινογόνα καύση των απορριμμάτων στο Βόλο, σήμερα που μιλάμε, και στη Θεσσαλονίκη, όταν αδειοδοτείτε ως κυβέρνηση εσείς μία μονάδα η οποία θα αποθηκεύει και θα αποτεφρώνει επικίνδυνα υγειονομικά υλικά σε κατοικημένη περιοχή στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης, όταν αδειοδοτείτε, αυτό κι αν είναι, χυτά αμιάντου σε περιοχή η οποία είναι επικοινωνεί με τη λίμνη του Πολυφίτου, δεν θα έχετε φυσικά πρόβλημα να αδειοδοτήσετε και αιολικά πάρκα και ανεμογεννήτριες σε περιοχές Natura. Ξέρετε, αυτό δεν είναι και τόσο πράσινη πολιτική, ούτε πράσινη μετάβαση και ανάπτυξη, όπως αυτάρεσκα επαναλαμβάνετε κι εσείς και όλοι οι προηγούμενοι. Μαύρη, κατάμαυρη είναι αυτή η πολιτική, σαν την πολιτική τη δική σας και σαν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα τελευταίο, σαν υστερόγραφο, κύριε Υπουργέ, κάντε επιτέλους κάτι, να δοθούν αυτά τα 50 χιλιάρικα σε εκείνους τους ανθρώπους που τα περιμένουν, τους δασεργάτες του δασικού συνεταιρισμού στο δάσος του Σουφλίου, που τα περιμένουν μήνες και μήνες, που τους τα υπόσχονται και τα έχουν δουλέψει. Πρέπει να τους τα πληρώσετε σήμερα κιόλας, να υπογραφεί αυτό, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Είναι ντροπή για το κράτος και για την κυβέρνησή σας. Ευχαριστώ. Πριν σας δώσω το λόγο, κύριε Υπουργέ, να γνωστοποιήσουμε στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση. Αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος, 37 μαθήτριες και μαθητές και 5 συνοδοί εκπαιδευτικοί, βλέπω και τον κύριο Μπάρκα βέβαια και ένα βουλευτή, από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας. Σας καλωσορίζουμε στη Βουλή. Κύριε Υπουργέ, κύριε Σκυλακάκη, έχετε το λόγο για την απάντησή σας. Τελευταίο να πω ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές δυσκολίες που εμπόδισαν να αποπληρωθούν οι δασεργάτες. Το ξέρουν καλύτερα από όλους μας οι δασεργάτες και προφανώς θα αποπληρωθούν. Σε ό,τι αφορά τώρα ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι καταστροφική για τα δάση και για την περιοχές Natura κτλ., επιτρέψτε μου να έχω ριζικές διαφορές και διαφωνίες. Αν θέλετε, αυτό που είναι καταστροφικό για τα δάση είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία όχι στην Ελλάδα, παντού, φέρνει τεράστια καταστροφή των δασών. Τεράστια καταστροφή της ορνηθοπανίδας. Η κλιματική αλλαγή έκανε τρεις Ελλάδες δάση, κατέστρεψε στον Καναδά φέτος. Τρεις Ελλάδες δάση. Στον Καναδά, που είναι με τις πιο προηγμένες χώρες η πηγή των Καναντέρ στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Κατέστρεψε δάση και καταστρέφει εδώ και τα τελευταία 10 χρόνια στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Καλιφόρνια κατ' εξοχήν στην Αμερική. Και η κλιματική αλλαγή οφείλεται, πού οφείλεται, σε αυτό που αγαπούσαν πολύ στη Σοβιετική εποχή, να καίνε αέριο και κάρβουνο. Και να το καίνε αυτό και να στέλνουμε CO2, διοξίδιο του άνθρακα, σε τεράστιες ποσότητες στην ατμόσφαιρα. Συνεπώς, όταν θα μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να υπολογίζουμε και την καταστροφή των δασών, θα πρέπει να υπολογίζουμε και τι διοξίδιο του άνθρακα αποφεύγουμε κάνοντας αυτές τις πολιτικές. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι
ότι η επιστήμη την χρησιμοποιούμε γιατί είναι ένας τρόπος επίλυσης προβλημάτων και γνώσης. Αν πρόκειται να προκαταλάβουμε τα αποτελέσματα μιας μελέτης, γιατί να την κάνουμε, τι νόημα έχει. Αν εμείς έχουμε αποφασίσει με πολιτικά κριτήρια ότι αυτό λέει η επιστήμη, τότε τι χρειαζόμαστε στην επιστήμη. Είναι η κατάργηση της επιστήμης που είναι το βασικό χαρακτηριστικό του κάθε είδους λαϊκισμού, θα έλεγα, που κατατρέχει τις σύγχρονες κοινωνίες. Και η συζήτηση προφανώς πρέπει να γίνει με κριτήρια επιστημονικά και πρέπει να αναζητούμε λύσεις που να βελτιστοποιούν και την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη. Με δυσκολία θα δεχθώ ότι ξαφνικά κάποιοι στην Ελλάδα είναι πιο ευαίσθητοι από τους Δανούς που προωθούν την πράσινη ανάπτυξη και τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά και την αξιοποίηση της βιομάζας και όλα τα υπόλοιπα, ή οι Σουηδοί ή οι άλλες χώρες που το κάνουν αυτό. Πιο πολύ αυτό που αισθάνομαι ότι συμβαίνει είναι ότι με την ευκαιρία αυτού του θέματος αποκομίζει ο καθένας τα πολιτικά ωφέλη που θέλει να αποκομίσει. Εμένα όμως η δουλειά μου και η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι τα πρόσκαιρα ωφέλη πολιτικά ή άλλα, είναι να κάνουμε δουλειά. Να κάνουμε δουλειά και για να μειώσουμε το διοξίδιο που πηγαίνει στην ατμόσφαιρα και καταστρέφει τα δάση μας. Αυτό κατά κύριο λόγο, σε ολόκληρο τον πλανήτη το διοξίδιο καταστρέφει τα δικά μας δάση, και να εξασφαλίσουμε την προστασία του περιβάλλοντος με επιστημονικούς όρους όμως. Να ξέρουμε αυτό που κάνουμε, γιατί το κάνουμε, πώς το κάνουμε, ποιοι πλήττονται, πώς βοηθάμε να μην πλήττονται, ποιοι πληθυσμοί πλήττονται, πώς βοηθάμε να μην πλήττονται, και όλα αυτά να τα τεκμηριώνουμε πλήρως επιστημονικά. Αυτή είναι η πολιτική μας.